Τον κύριο Αλκυγιάδη Στεφανή. Ο κύριος Στεφανής είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα κύριε Στεφανή. Κύριε Τζίμα, χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Και εγώ. Σε εσάς, την ομάδα σας και στους ακροατές σας. Από την όμορφη Χίο. Από τη Χίο, μάλιστα. Μπήκατε στα βαθιά της πολιτικής ξεκινώντας από την πιο δύσκολη από όλες τις πολιτικές μάχες που είναι η τοπική, η μάχη της αυτοδιοίκησης. Το απόλαυσα, κύριε Τζίμα. Πραγματικά, εγώ λέω ότι οι 92 μέρες μέχρι τώρα ήταν μια γιορτή. Μια γιορτή γιατί ήρθα σε επαφή με ανθρώπους, άκουσα τις απόψεις τους, άκουσα τις προτάσεις τους, έσφιξα πάνω από 25.000 χέρια, κοίταξα στα μάτια, τους έπεισα. Είναι πολύ σημαντικό να έρχεσαι ως νέος σε μια διαδικασία την οποία δεν τη γνωρίζεις καθόλου και να πείθεις τον κόσμο. Και βεβαίως δεν τους έπεισα εγώ, τους έπεισε το πρόγραμμα το οποίο είχα, οι συνεργάτες μου, το ότι έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε πράγματα, το ότι είμαστε σοβαροί, το ότι έχουμε αποτελεσματικότητα. Και αυτό βεβαίως αποτυπώθηκε στην προηγούμενη Κυριακή. Ξέρετε, αν κοιτάξουμε τις περιφέρειες στην Ελλάδα, οι υπόλοιπες 12, κάποιοι περιφερειάρχες βγήκανε άμεσα. Κεντρική Μακεδονία, Νότιο Αιγαίο, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα, Ήπειρο και Κρήτη. Δεν βάζω την Αττική, γιατί ο κύριος Χαρδαλιάς δεν ήταν περιφερειάρχης. Οι προηγούμενοι, οι οποίοι ήταν ήδη, ο λαός τους αντάλλαξε. Νομίζω με μοναδική εξαίρεση τη Θεσσαλία, όπου βεβαίως υπήρχε η συνέπεια των πρόσφατων καταστροφών. Αυτό ακριβώς. Ο λαός δεν έκρινε σύμφωνα με την κομματική τους ιδιότητα, αλλά σύμφωνα με το έργο που έγινε και τους αντάμυψε, τους επιβράβευσε, είναι ίσως τη λέξη. Αυτό δεν έγινε στο Βόρειο Αιγαίο. Ναι. Δηλαδή, ο λαός έκρινε τον περιφερειάρχη. Ο λαός είναι αυστηρός, ο λαός κρίνει, ο λαός έχει γνώση και έχει ωριμότητα και έδειξε ότι δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό που έκανες. Δεν έκανες όλα αυτά τα οποία έπρεπε να κάνεις. Και θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ όρημη κατάσταση και οι εθνικές εκλογές το δείξαν αυτό. Μακριά από τοξικότητα, να μιλάμε για έργα, να μιλάμε για φως, να μιλάμε για όραμα, να μιλάμε για πλάνο, έτσι ώστε το Βόρειο Αιγαίο να φύγει από την εσωστρέφεια που έχει. Τώρα, στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση που κέρδισε ο κύριος Μουτζούρης, έχω την εντύπωση ότι κρίθηκε κυρίως σε ένα θέμα, το μεταναστευτικό. Ήταν υπό τα νησιά ήταν υπό το βάρος της μεγάλης πίεσης που είχαν δεχτεί όλο το προηγούμενο διάστημα. Οι άνθρωποι ήταν αγανακτισμένοι, αισθανόντουσαν ότι το κράτος δεν τους βοηθάει, δεν ασχολείται μαζί τους, τους έχει εγκαταλείψει και ψήφισαν, κατά κάποιο τρόπο έδωσαν μια ψήφο διαμαρτυρίας. Τώρα, πού κρίνεται, κατά τη γνώμη σας, αυτή η εκλογή? Στο πρόγραμμα για το μέλλον, στο ότι οι άνθρωποι του Βορείου Αιγαίου έχουν διαπιστώσει ότι οι υπόλοιπες περιφέρειες της Ελλάδος προχωράνε, καλπάζουν προς τα εμπρός, γίνονται έργα, οι άνθρωποι είναι υπερήφανοι για τον τόπο τους και εμείς είμαστε στο Βόρειο Αιγαίο μια περιφέρεια που είναι στις χαμηλότερες θέσεις στους δείκτες, όχι μόνο στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα επόμενα 5 χρόνια που έρχονται, οι δυνατότητες οι οποίες θα παραχθούν, θα προκύψουν μέσα από τον εθνικό προϋπολογισμό, μέσα και μέσα από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, θα είναι πάρα πολύ μεγάλες. Δεν θέλουν να μείνουν ουραγοί πάλι σε αυτό. Θα χαθεί πάλι μια ευκαιρία και δεν πρέπει να γίνει αυτό. Για εσάς ποιο είναι το μεγάλο στοίχημα? Ενώ υπό την προϋπόθεση ότι θα είστε ο επόμενος περιφερειάρχης σε αυτή την περιοχή, που είναι πολύ κρίσιμη περιοχή από πάρα πολλές απόψεις. Να αναδείξω τη φωτεινότητα των ανθρώπων και να αναδείξω τις μικρές υπερηφάνειες του αγρότη, του ψαρά, του ανθρώπου ο οποίος φτιάχνει μια μικρή επιχείρηση να προάγει ένα βότανο, του ανθρώπου που φτιάχνει μια μικρή βιοτεχνία και προσπαθεί να αναπτύξει το κρασί του, της μαστίχας, της ναυτιλίας, της... Ξέρετε, ήμουνα χθες κάπου, προχθές κάπου και μου λέει μια κυρία, ξέρετε, λέει, έχω ένα γιο 19 χρονών και 19 χρόνια παρακαλούμε να φτιαχτεί μια παιδική χαρά στο χωριό μας. Στο σχολείο, στον υπηαγωγείο πηγαίνουν 13 παιδιά και δεν έχουμε παιδική χαρά. Πραγματικά, αν το σκεφτούμε αυτό, καθίσουμε και βάλουμε λίγο το μυαλό μας να το σκεφτεί, είναι τραγικό. Και από την άλλη μεριά, κοιτάμε εμείς αυτούς τους ανθρώπους, ας πούμε, από την Αθήνα ή από το κέντρο την πρωτεύουσα του νησιού και λέμε, εσείς πρέπει να παραμείνετε στο χωριό σας. Ναι, και τι έκανες εσύ για να παραμείνει αυτός ο άνθρωπος στο χωριό? Και αρχίζει μετά, ποιανού αρμοδιότητα η παιδική χαρά? Μα αυτό είναι το ζητούμενο τώρα. Το ζητούμενο είναι ποιανού είναι τι αρμοδιότητα ή να συνεργαστούμε όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την καθημερινότητα. Εγώ εκείνο το οποίο πραγματικά θα δώσω στον τόπο θα είναι το πάθος το οποίο έχω, τη δύναμη που έχω, τη δυνατότητα να παίρνω αποφάσεις ενάντια σε κάθε τι το οποίο μπορεί να τη σταματήσει
τη δυνατότητα να φτιάχνω ομάδα και τη δυνατότητα να κερδίζω. Και πραγματικά θέλω να ξαναμιλήσουμε μαζί, κύριε Τζίμα, να είμαστε καλά πρώτα ο Θεός το 2029 και γεμάτη χαρά και υπερηφάνεια. Μακάρι να είμαστε εδώ και να είμαστε καλά. Κάναμε. Ναι. Έλεγα ότι η προηγούμενη εκλογή κρίθηκε μέσα στο κλίμα που είχε δημιουργήσει μεγάλη πίεση στα νησιά από το μεταναστευτικό. Αντιμετωπίζετε το ενδεχόμενο να βρεθείτε ως νέος περιφερειάρχης, εφόσον κερδίσετε τις εκλογές, μπροστά σε μια άλλη κρίση? Γιατί γύρω-γύρω τα σύννεφα πυκνώνουν στην περιοχή και αυτά που συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή τώρα μπορεί να δημιουργήσουν μια καινούργια πίεση. Πάντα υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο και ξέρετε κι εσείς το ίδιο καλά που το ξέρω κι εγώ, ότι σε όλη μου τη ζωή διαχειρίζομαι κρίσεις. Εάν ρωτήσει κανείς η ζωή μου από τι κυριαρχείται, είναι από τις κρίσεις, μικρές ή μεγάλες, και τη διαχείριση αυτών. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι εγώ ήμουν αυτός ο οποίος διαχειρίστηκα κυρίως το μεταναστευτικό τότε με την απόφαση του Πρωθυπουργού να με ορίσει Γενικό Συντονιστή. Mm-hmm. Και το φέραμε σε πέρας. Η κατάσταση τώρα είναι πολύ καλύτερη. Δεν υπάρχει το χάος που υπήρχε τότε. 43.000 μετανάστες, οι οποίοι ήταν παντού, με όλα αυτά τα προβλήματα που είχαν δημιουργηθεί. Ναι. Τώρα υπάρχει τάξη. Τώρα φυλάμε σύνορα, τώρα υπάρχει σχέδιο, τώρα υπάρχει επαφή με την Ευρώπη, τώρα υπάρχουν δυνατότητες, τώρα υπάρχουν χρήματα, τώρα υπάρχει προοπτική. Και βεβαίως θα το ξαναπώ, φυλάμε σκληρά σύνορα. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και που πρέπει όλοι να το αντιληφθούμε. Και δεν θα αλλάξει κάτι σε αυτό, λέτε, στο βαθμό που σας αφορά ως περιφέρεια? Εννοείται στον τρόπο, με τον οποίο αντιμετωπίζετε η φύλαξη των σύνορων. Όχι, σε αυτό εγώ είμαι απόλυτα κάθετος και βεβαίως είναι απόλυτα κάθετη η κυβέρνηση. Άλλωστε το να φυλάμε τα σύνορά μας είναι συνταγματικό μας δικαίωμα, είναι ηθικό μας δικαίωμα, είναι εθνικό μας δικαίωμα και ευρωπαϊκό μας δικαίωμα. Άρα λοιπόν δεν θεωρώ ότι θα αλλάξει κάτι. Και αν σας ρωτούσα, γιατί φαντάζομαι ότι θα το έχετε στο μυαλό σας, θα το έχετε σχεδιάσει, από πού ξεκινάτε, ποιο είναι το υπαριθμό 1, αν ισχύει για τις περιφέρειες το 100 μέρες, που δεν ισχύει νομίζω, γιατί οι 100 μέρες είναι για τις τετραετής θητείες, ενώ οι περιφερειάρχες και οι δήμαρχοι έχουν πενταετή θητεία πια, αλλά έστω, αν σας έλεγα για τις 100 πρώτες μέρες σας, ποιο είναι το πρώτο σας στοίχημα? Εμείς έχουμε το καλό ότι παρεμβάλλεται μία περίοδος μέχρι να αναλάβουμε δράση 1η-1η του 24. Άρα αυτό είναι σωστό όμως, είναι σωστό το ότι ο νέος δήμαρχος ή περιφερειάρχης έχει ένα χρόνο να προετοιμαστεί. Είναι πάρα πολύ καλό και θα πρέπει να το δούμε γενικότερα αυτό. Παλαιότερα ίσχυε και στις ένοπλες δυνάμεις αυτό. Αυτός ο χρόνος δίνει τη δυνατότητα να σκεφτείς, να σχεδιάσεις. Εγώ αυτόν τον χρόνο θα τον αφιερώσω στο να περάσω και από τα 214 χωριά του Βορείου Αιγαίου και να καταγράψω τα προβλήματα και να τα προτεραιοποιήσω. Αλλά παράλληλα το δεύτερο πράγμα που θα κάνω είναι θα οργανώσω την ομάδα μου. Διότι ο καλύτερος προπονητής μπορεί να είσαι. Αν η ομάδα σου δεν είναι σωστά οργανωμένη, δεν μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν θα οργανώσω την ομάδα μου με αποκέντρωση εξουσιών, με έργα στον καθέναν, με αναφορά, με feedback, με σκέψη, με οργάνωση, με πλεονεκτήματα, με μειονεκτήματα, όπως έχω μάθει να κάνω όλα μου τα χρόνια, έτσι ώστε 1η-1η του 24. Άρα λοιπόν η απάντηση στο ερώτημά σας είναι η οργάνωση της ομάδας. Στη συνέχεια η προτεραιοποίηση των έργων σύμφωνα με την αναγκαιότητα και ανατομέα και βεβαίως ο καθορισμός των εργαλείων, των χρηματοδοτικών, πώς θα τα υλοποιήσουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, καλή δύναμη και καλή επιτυχία την Κυριακή. Κύριε Στεφανή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.